Γεια σας φίλες και φίλοι. Ένα ενημερωτικό βίντεο σχετικά με το καλάθι της νοικοκυράς που ενεργοποιείται από σήμερα Τετάρτη 2 Νοεμβρίου σε όλη τη χώρα. Το καλάθι του νοικοκυριού το ονομάσαν τελικά. Μας είχαν τρελάνει όλο αυτό το καιρό το καλάθι της νοικοκυράς επειδή φάγαν χοντρό κράξιμο, λες και κάποιος φοιτητής ή κάποιος εργένης ή κάποιος παππούλης δεν θα μπορέσει να το πάρει γιατί δεν θα είναι νοικοκυρά, μόνο νοικοκυρά θα το πάρει, οπότε εντάξει λέει τι βλακίες λέμε και το κάνω το καλάθι του νοικοκυριού. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ από την Τετάρτη, δηλαδή από σήμερα θα τεθεί λέει σε εφαρμογή το καλάθι του νοικοκυριού. Οι καταναλωτές θα μπορούν να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και να βλέπουν τα προϊόντα με ειδική σήμανση. Από τον Υπουργό λέει Ανάπτυξη και Επενδύσεων υπεγράφει η απόφαση για το καλάθι νοικοκυριού, το οποίο τίθεται σε ισχύ, από σήμερα δηλαδή. Okay. Α, δούμε λίγο τα προϊόντα. Ρύζι, ψωμί για τόστ, ψωμί φρατζόλα, τυποποιημένο έτσι. Φρυγανιές, μακαρόνια νούμερο 6, αλεύρι, όσπρια, ένα τουλάχιστον είδος, γαλοπούλα και πάριζα για να φτιάξεις τα τόστ, κατεψυγμένα ψάρια, νοπό χοιρινό, νοπό κοτόπουλο, τα οποία είναι πανάκριβα, γάλα φρέσκο, πλήρες, γάλα φρέσκο, χαμηλά λιπαρά, γάλα βαπορέ, γιαούρτι από γάλα γελάδος, χωρίς γεύσεις, γιαούρτι από γάλα γελάδος, χωρίς γεύση και χαμηλά λιπαρά. Τυρί φέτα, η οποία η φέτα έχει φτάσει 15 ευρώ, που λέει ο λόγος, σχεδόν. 12-15 ευρώ το κιλό. Τυρί φέτα, τώρα πόσο θα το χιάσουμε το τυρί φέτα? Θα έχει καμιά συσκευασία 200 γραμμάρια? Για να φάει το σκιουράκι. Λοιπόν, τυρί κούντα, τυρί με χαμηλά λιπαρά, χυμός ντομάτας διατηρημένος, αυγά, προσέξτε αυγά τώρα, κλόβο στοιχείας και αχυρώνα. Όχι ελευθέρας βοσκής, τα πιο φτηνά, τα πιο χάλια αυγά. Έτσι, γιατί ελευθέρας βοσκής είναι τα καλύτερα και έχουν και διαφορά στη γεύση. Εγώ παίρνω, παιδιά, κάτι φανταστικά αυγά από την Κρήτη. Μία δεκάδα είναι και μεγάλα είναι. Και καταλαβαίνεις και ευχαριστιέσαι τη διαφορά πραγματικά. Δεν θα μιλήσω για τη βιταμίνη D, αν έχουν για τις πρωτεΐνες και για ούτω καθεξής. Αυτά εξυπακούονται, έτσι, ότι είναι πολύ καλύτερα. Μαργαρίνες, παρθένο ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, κατεψυγμένα λαχανικά, τουλάχιστον λέει ένα είδος από αρακά, μπάμιες, φασολάκια, λευκή ζάχαρη, φόρμουλα μωρών, παιδικές τροφές, γάλα βρεφικής ηλικίας, παιδικές τροφές, ελληνικός καφές, για μην έλειπω καφές τώρα από τον Έλληνα, στιγμαίος καφές, γαλλικός καφές, θα ζήσουν με το καφέ οι Έλληνες. Με το καφέ θα ζήσουν. Τσάι ή χαμομήλι, κακάο σε σκόνη, χυμός, πορτοκάλι, όπα, να και υγιεινή διατροφή. Λοιπόν, απολυμαντικά χεριών αντισηπτικά, μην χάσουμε, εννοείται αυτό. Μάσκες δεν τσέχει, μάσκες δεν έχει. Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων, υγρά και σε σκόνη, όχι ταμπλέτες. Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών, χλωρίνες. Απορρυπαντικά πιατών με πλύσιμο στο χέρι, για πλύσιμο στο χέρι. Χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας, εντάξει, μαζί μου είναι και κολόχαρτο, δεν μπορείτε να πείτε. Οδοντόκρεμες, τώρα που είπε οδοντόκρεμες. Ο Κορμπατσόφ, είχε πάει ο αδερφός μου τότε στη Ρωσία, στη Μόσχα. Ο Κορμπατσόφ στην Περεστρόικα, λίγο πριν διαλυθεί όλη η Σοβιετική Ένωση που την διέλυσε ο Κορμπατσόφ, και τώρα που πέθανε τον είχαν κάνει περίρωα, ότι έκανε δηλαδή κάτι, το ότι διέλυσε ένα κράτος, ας πούμε, τεράστιο, ότι ήταν σημαντικό. Εντάξει, το πάνε βέβαια πολιτικά, γιατί ήταν κομμουνιστικό το κράτος, έτσι δεν το συζητάμε. Και δεν τους άρεσε που ήταν κομμουνιστικό, και τώρα τους αρέσει, ας πούμε, που ο Πούτιν πάει να ξεκινήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που δεν είναι κομμουνιστής ο Πούτιν. Okay. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό. Όταν είχε πάει λοιπόν ο αδερφός μου στην Ρωσία, θυμάμαι που μας έλεγε ότι δίναν με δελτίο τις οδοντόκρεμες. Δεν διαφέρουμε κι εμείς πολύ από την Περεστρόικα και από τη Ρωσία, γιατί κι εμείς δελτίο ουσιαστικά έχουμε τώρα εδώ. Έτσι, επιδόματα, δελτία, καλάθια, μια χαρά. Και τα πας, όπως λέμε τώρα, το επίδομα και το δελτίο, το λένε πας. Είναι έτσι πιο όμορφο να το λες, έτσι πας. Σερβιέτες, εντάξει, οκ. Okay. Ταμπών, σαμπουάν,
Θα γελάσετε τώρα αυτό που θα σας πω. Δονητές άραγε δίνουνε. Σαπούνια σε στέρεη κατάσταση, πάνες ακράτειας, πάνες για μωρά, μωρομάντιλα, σαμπουάν για μωρά, τροφές για σκύλους, τροφές για γάτες. Εντάξει, λέει, ας βάλουμε και τους φιλόδοξους να πάρουμε κανένα ψήφο και από εκεί. Λοιπόν, και λέει ο κατάγος των καταναλωτικών προϊόντων πρέπει να αποστέλλεται σε εβδομαδία βάση κάθε Τετάρτη έως 9 PM το πρωί. Λοιπόν, αυτά, να δούμε λίγο και σήμερα τι έγινε. Προβλήματα, λέμε το καλημέρα, έπεσε η πλατφόρμα ή καταναλωτής, επειδή μπήκαν πολλοί. Ρε παιδιά. Εδώ πέφτει η πλατφόρμα άλλων πολύ σημαντικών sites της κυβερνήσεως. Έτσι. Ας πούμε όταν είναι να υποβάλεις τις φορολογικές δηλώσεις. Ας πούμε του ΟΑΕΔ που πρέπει οι άνεργοι να κάνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα και δεν μπορούσαν να μπουν στη πλατφόρμα του, στο site του ΟΑΕΔ και έλεγε η διαδικασία. Η όλη φάση, ας πούμε. Και δεν ήταν νεκρό, δεν μπορούσε να μπεις. Το ίδιο σας λέω και για τα φορολογικά, για το ένα, για το άλλο. Λοιπόν, εννοείται ότι θα κατέβει το site. Γιατί δεν ασχολούνται, παιδιά, ούτε με bandwidth. Το bandwidth για όσους δεν ξέρουν είναι το πόσο μπορεί να αντέξει μια πλατφόρμα, ένα site δηλαδή, και πόσο μάλλον κυβερνητικό, όταν μπει πολλοί κόσμος μέσα. Αν δεν έχουν καλό bandwidth, δηλαδή αν δεν έχουν καλό server, όταν μπουν πολλοί, πέφτει το site και δεν μπορεί να κάνουν δουλειά κανένας. Και μπορεί να χάσεις δουλειές, μπορεί να χάσεις λεφτά, μπορεί να χάσεις αιτήσεις, μπορεί να χάσεις τα πάντα. Λοιπόν, μεγάλη επισκεψιμότητα έχει από νωρίς το πρωί η ιστοσελίδα ή καταναλωτής με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσλειτουργίες για το καλάθι του νοικοκυριού. Μάλιστα, με αρκετές προσδοκίες λέει έγινε η πρεμιέρα. Μπορεί τα σούπερ μάρκετ να έστειλαν τη λίστα όφυλαν, ωστόσο λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας από πολίτες προσπαθούν να μπουν στην πλατφόρμα και να δουν τα προϊόντα και τις μέσες αυτές έχει πέσει. Είναι απίστευτο, παιδιά. Δηλαδή, για να πας να ψωνίσεις 5 πράγματα, 10, θα πρέπει όλη μέρα να ασχολείσαι. Να πατάς όλα τα sites από όλα τα σούπερ μάρκετ, να βλέπεις που έχει καλύτερη τιμή, ποιον πιο κοντά το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που σημαίνει. Απίστευτο. Και ο πληθωρισμός είναι πάνω από 10%, είναι 12%. Σκεφτείτε δηλαδή κάποιος που παίρνει μισθό 5 εκατοστάρια παράδειγμα. Τα 5 εκατοστάρια μετά από ένα χρόνο ουσιαστικά θα είναι 300 ευρώ. Μην πω παρακάτω. Μετά από ένα χρόνο η αγοραστική αξία των 500 ευρώ μετά από ένα χρόνο θα είναι 250 με 300 ευρώ. Οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα επιβίωσης στο ΚΕΑ, που λέγαμε, που παίρνουν το επίδομα φτώχειας, αυτοί παίρνουν 200 ευρώ. Η αγοραστική αξία μετά από ένα χρόνο των 200 ευρώ θα είναι 100 ευρώ. Δηλαδή, ζήσε με 100 ευρώ σου λέει. Γιατί όταν έχεις πληθωρισμό 12%, όταν παίρνεις 500 ευρώ μισθό, τα 500 ευρώ μετά από ένα χρόνο, αν ανεβαίνει κάθε μήνα 12% πληθωρισμός, μετά από ένα ολόκληρο χρόνο, τα 500 ευρώ θα έχουν γίνει 250, 300 το πολύ. Και πολύ σας λέω, 250, είναι εγώ είμαι έτσι Μπρούκλης και βάζω 300. Αλλά και πάλι και 300 με 300 ποιος ζει. Και να δουλεύεις κιόλας, δηλαδή να πρέπει να πηγαίνεις στη δουλειά, να πληρώνεις για μεταφορικά, λεωφορεία, ταξί, οτιδήποτε, μετρό, να παίρνεις τις μάσκες σου, να κάνεις τα τεστ σου για την πανδημία, τα αντισηπτικά σου, όλα αυτά ξέρετε πόσα λεφτά είναι. Από τα 300 ευρώ θα σου μείνει για να πας να φας. Καλά, δεν μιλάω για ενίκιο. Όποιος δεν έχει σπίτι τελείωσε. Να δούμε και το αγαπημένο μας σούπερ μάρκετ εδώ, το Σκλαβενίτη. Λοιπόν, ρύζι Blue Bonnet, Σκλαβενίτης, αρτοσκεύασμα Μαράτα. Α, να ξέρετε ότι δίνουν πάρα πολλά σούπερ μάρκετ τα δικά τους τα προϊόντα, τις ετικέτες που λέμε, τα πιο φτηνά, τα οποία δεν σημαίνει ότι δεν είναι και καλά, ίσα ίσα. Εγώ παίρνω πολλά τέτοια και είναι αρκετά καλά. Λοιπόν,
αρτοσκεύασμα κατσέλης, φρυγανιές ταρένιας Παπαδοπούλου, καλές είναι αυτές, σαν και εγώ παίρνω τσελιτέ. Μαράτα σπαγκέτι, ωραία, ωραία μακαρόνια αυτά, τα παίρνω. Αλεύρι γενικής χρήσης, μαράτα, φακές ψηλές, κλαβενίτης, που βλέπετε είναι δικά τους. Πάριζα μπουένας, αυτό είναι η πιο φθηνή πάριζα να ξέρετε. Έτσι. Το υφαντή είναι πιο ακριβό εννοείται. Μπακαλιάρος, κατεψυγμένος, λαιμός χοιρινός Ολλανδίας, νοπός, κοτόπουλα νοπά, αγροζωή, κοτόπουλα ελληνικά ολόκληρα νοπά χύμα. Γάλα φρέσκο μαράτα, γάλα πιέστο, γιαούρτι στραγγιστό, μαράτα όλα. Όλα μαράτα είναι της δικής τους εταιρείας, της δικής τους ετικέτας. Γι' αυτό είναι και φτηνά. Φέτα pop Θράκης, Δουκίδης, ας πούμε φέτα. Εγώ το λέω, παίρνω Καράλης ή Κάραλης, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ο τόνος που τονίζεται. Παιδιά, είναι εκπληκτική φέτα του Κάραλη. Είναι εκπληκτική φέτα. Πανάκριβη. Μπορεί να είναι ακριβή, είναι σίγουρα. Ένα κιλό όμως τη ευχαριστιέσαι. Και έχει και άλλες καλές φέτες, έτσι. Τώρα αυτή τη φέτα λέει pop Frank, δεν την ξέρω. Δουκίδης άγνωστη, τελείως μου είναι. Και βλέπετε μόνο 400 γραμμάρια. Αυτό που σας έλεγα πριν. 400 γραμμάρια μόνο. Το μικρό το δοχείο, το πολύ μικρό. Εγώ ας πούμε παίρνω το ένα κιλό. Είναι 10 ευρώ, 12. Σκεφτείτε τώρα. Ουσιαστικά για τιμή είναι. Όταν δίνεις τα 400 γραμμάρια 408, πανάκριβο είναι. Γκούντα Γερμανίας φέτες. Τυρί μαράτα, light, ντομάτα μαράτα πασάτα, αυγά τσαούσι, αυτά τα γνωστά που γιος Κλαβενίτης, τα οποία πάντα τα είχε πολύ φτηνά του τσαούσι. Και ειλικρινά δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο, εγώ τα έπαιρνα κάποιες φορές, γιατί είναι οικονομικά, αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, έτσι. Και είναι αυτό που είπαμε, δεν είναι ελεύθερες βοσκής. Χρυσά αυγά, αυτά πρέπει να είναι καλύτερα και έχουν ίδια τιμή, βλέπετε. Αλλά δεν ξέρω αν είναι μικρά, γιατί λέει 63-73 γραμμάρια. Λιπαρίλι, σούπερ φρέσκο, αυτό δεν ξέρω τι είναι, ίσως είναι αλεύρι, δεν γνωρίζω. Ελαιόλαδο μολών, 5,5 ευρώ, ένα λίτρο, καλό είναι, καλή τιμή λέει είναι αυτό, αλλά ελαιόλαδο μολών λαβέ, ούτε το ξέρω, βέβαια είναι εξαιρετικό παρθένο, ούτε το ξέρω αυτό το ελαιόλαδο. Ηλιέλαιο μαράτα, ρακάς μαράτα, ζάχαρη λευκή, έχει διάφορα γάλα τα νουτρίτσια, καφές παπαγάλος, αυτό εντάξει είναι επώνυμο. Καφές κλάσικνας καφέ και αυτό επώνυμο, καφές γιάγκοψ και αυτό επώνυμο, αψεύμα λίπτον χαμομήλι, κακάο μπονόρα, δεν έχει πολλά φαγητά βλέπετε. Χυμός μαράτα, πορτοκάλι, αντισηπτικό, τζελ, ντρόλιο σκόνη, ντρόλιο υγρό, καθαριστικά έχει εδώ ρολό κουζίνας, ρολά υγείας, το γλάρος που είναι η εταιρεία τους. Σερβιέτες always, οδοντόκρεμα Colgate Triple, Dapon, παντέντε σαμπουάν, σαπούνι. Βασικά πράγματα έχει, μπεμπιλίνο, πάνες και έχει πολλά για τα μωρά, έτσι, και έχει κάποιες γατοτροφές και ξυλοτροφές. Αυτά που έβαλε ο υπουργός μας, έτσι, στο καλάθι. Λείπουν πάρα πολλά πράγματα, έτσι, δεν το συζητώ. Ουσιαστικά τι σου βάζει, κρέας και ψωμί, κάποια τυριά, κάποια ζαμπόν για να κάνεις κανένα τόστ και όλα τα άλλα είναι για να καθαρίσεις το σπίτι, για τις γυναίκες τα σερβιέτες και αυτά, γατοτροφές και για τα μωρά. Αυτά βάζει. Έχει χιλιάδες πράγματα μέσα στο σπίτι. Δηλαδή πολύ βασικό καλάθι. Καλά, γιατί μέσα εννοείται ότι θα αναβγατεβαίνουν πάνω κάτω. Λοιπόν, ενώ λέει η ακρίβεια καλπάζει, προσέξτε εδώ τι λέει... που είμαστε στο ειδήσει. Ενώ η ακρίβεια καλπάζει, σώω με τις λίστες και τις τιμές. Λοιπόν, ο λογαριασμός στους καταναλωτές λέει στο ταμείο δεν θα είναι μειωμένος, παιδιά. Εντάξει, είναι ουσιαστικά ένα τρίκ. Ένα τρίκ είναι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πούμε. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Όλοι γνωρίζουμε το τι γίνεται. Θα κλείσω με κάτι που έγινε στον Αντένα, στην εκπομπή του Παπαδάκη, όπου μπορείτε να το δείτε αυτό στο story που έχω ανεβάσει στο Facebook, το έχω κάνει story, μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube, μπορείτε να το βρείτε και στο TikTok. Πάει λοιπόν ο δημοσιογράφος του Παπαδάκη έξω από ένα σούπερ μάρκετ και ρωτάει έναν ηλικιωμένο κύριο πώς βλέπετε τις τιμές και ο κύριος ρωτάει, και ο κύριος απαντάει R BIP KAPAMA R, μετά είμαστε το H, μετά είμαστε το DIA και καπαμά, το πιάσατε τι είπε, λοιπόν, τη λέξη. Δεν την είπα, αλλά καταλάβατε. R, καπαμά.
Και δεν είχε και άδικο ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, αν είναι φτωχός, θα παίρνει μια σύνταξη 3-4 κάτω στα έργα το πολύ και πήγε ο άνθρωπος να πάρει 5 πράγματα να φάει και είδε τις τιμές και έφυγε. Δεν είχε τίποτα μαζί. Δεν κουβαλούσε ούτε μια σακουλίτσα, τίποτα. Μπήκε και βγήκε. Το πιο ωραίο που έχω ακούσει, και έτσι θα κλείσουμε, είναι για το σούπερ μάρκετ που έχω ακούσει, είναι ότι τα σούπερ μάρκετ θα γίνουν όπως τα γυμναστήρια. Θα περνάμε μόνο απ' έξω. Αυτά, ως το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά και να είστε καλά και μην ξεχάσετε να κάνετε μία εγγραφή και ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, θα κάνουμε και άλλα τέτοια βίντεο, ενημερωτικά. Εγγραφή λοιπόν στο κανάλι μας και like. Ως τότε, ως την επόμενη δηλαδή φορά, να περνάτε καλά και να είσαστε καλά. Bye bye.